σχετικά με τις πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε μία εκδήλωση στην πειραματική επαγγελματική σχολή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι πειραματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αφορούν νέους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία, αφού το προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος τουλάχιστον 18 ετών και άνω και να έχει τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου. Οι ειδικότητες που προσφέρουμε στις πειραματικές σχολές είναι η ειδικότητα του σεφ, η ειδικότητα του ρεσεψιονίστ και η ειδικότητα food and beverage. Ειδικά για την ειδικότητα του ρεσεψιονίστ θα απαιτείται να γνωρίζει ο μαθητευόμενος, ο υποψήφιος και αγγλικά σε επίπεδο τουλάχιστον lower. Τι προσφέρουν αυτές οι σχολές, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία για όλους τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους, όπως είπα, που θέλουν να κάνουν μια σοβαρή καριέρα στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Καταρχάς, είναι δωρεάν. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Όχι απλώς είναι δωρεάν, αλλά οι μαθητές παρακολουθούν για 6 μήνες μαθήματα από 1η Νοεμβρίου μέχρι τέλος Απριλίου στο σχολείο, είτε στην τάξη είτε στα εργαστήρια, και στη συνέχεια για 6 μήνες από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ξενοδοχεία τα οποία είναι μόνο 4 και 5 αστέρων, χάρη στη σημαντική συνεργασία που έχουμε με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το INSETE. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρακτικής άσκησης, οι μαθητές αμείβονται με περίπου 800 με 850 ευρώ το μήνα, τα οποία είναι καθαρά, και είναι πλήρως ασφαλισμένοι τόσο σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσο και σε συνταξιοδοτική ασφάλιση. Είναι δηλαδή συντάξιμοι αυτοί οι μήνες. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε προσαρμόσει όλα τα προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία, αυτά τα πολύ σημαντικά. Έχουμε προσαρμόσει και όλο το πρόγραμμα στις ανάγκες τους, γι' αυτό ακριβώς και μεταφέραμε τη θεωρητική εκπαίδευση κατά τους χειμερινούς μήνες και την πρακτική άσκηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κρατάει 8 ώρες την ημέρα για 5 μέρες την εβδομάδα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πω ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτή τη σχολή και δεν είναι από το Ηράκλειο αλλά είναι από άλλη περιοχή της Κρήτης, καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ τόσο η διαμονή όσο και η διατροφή του. Συγκεκριμένα δίνουμε 220 ευρώ το μήνα για την στέγαση και επίσης 9 ευρώ την ημέρα για την σίτηση. Οπότε καλύπτονται και οι ανάγκες κάποιου ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει αυτή τη σχολή αλλά δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι η σχολή μας. Κατά τα άλλα δίνεται και το δικαίωμα για αναβολή στράτευσης και είναι σημαντικό ότι η σχολή αυτή ανήκει στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, είναι στο επίπεδο 3 της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι παίρνουν πτυχίο αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο κατόπιν εξετάσεων από τον ΕΟΠΕΠ. Επίσης, αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να πάρει ακόμα και το αντίστοιχο γερμανικό πτυχίο κατόπιν ειδικών εξετάσεων που γίνονται σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Είναι λοιπόν, θα έλεγα, μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους νέους της Κρήτης και όχι μόνο, γιατί μπορεί και από άλλες περιοχές να παρακολουθήσουν με δεδομένο το προνόμιο της σίτησης και στέγασης που προσφέρουμε, αλλά ειδικά για την Κρήτη, γιατί τα περισσότερα ξενοδοχεία από αυτά με τα οποία συνεργαζόμαστε βρίσκονται εδώ και πρέπει να σας πω ότι έχουν αγκαλιάσει με πάρα πολύ θετικό πνεύμα αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που κανένας νέος που θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό δεν πρέπει να χάσει. Η πειραματική σχολή εδώ που λειτουργεί στο Ηράκλειο δεν απευθύνεται μόνο στον ηρακλειώτικο λαό, απευθύνεται σε όλους όσους ηλικιακά είναι από 18 ετών και πάνω, χωρίς ταβάνι, με όλα τα βαντάζ που τους προσφέρει η ΔΥΠΑ, γιατί ενδιαφέρεται για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πάντα ενδιαφερόταν και πολύ περισσότερο τώρα που λειτουργεί η πειραματική σχολή σε 7 πόλεις της Ελλάδος. Μία από αυτές είναι και το Ηράκλειο, που έχουν την ευκαιρία όλοι οι πολίτες να απευθυνθούν, έτσι ώστε να πάρουν τα σωστά εφόδια με σωστούς καθηγητές και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, να εργαστούν στον τουριστικό κλάδο στις 3 ειδικότητες. Τεχνίτης επισιτισμού, τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και υπάλληλος υποδοχής. Μπορούν να έρθουν, να δοκιμάσουν, να δουν τι προσφέρει η ΔΥΠΑ και στη συνέχεια να αποφασίσουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, η οποία, όπως προείπαμε, είναι σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία με ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καλό μισθό και πολύ βασικό, όπως προείπαμε, ότι αμείβονται εφόσον κάνουν πρακτική άσκηση
και οι πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός, συγγνώμη, πόλεως Ηρακλείου, παίρνουν και το επίδομα στέγασης. Πέρα από τη σίτιση, πέρα από την αναβολή στράτευσης που παρέχει και όλα τα υπόλοιπα. Απευθυνόμαστε